αποφασισμένο να ενοποιήσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις που στηρίζει εδώ και χρόνια, δημιουργώντας έναν επίσημο στρατιωτικό συνασπισμό, φαίνεται αποφασισμένο το Ιρανικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το νομοσχέδιο που πρόκειται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο προβλέπει τη δημιουργία κοινή στρατιωτική διοίκηση μεταξύ του Ιράν και των συμμάχων του, όπω η Χεσμολάχ, η Χαμά, η Ανσάρα Λάχ στην Ιεμένη και άλλε ένοπλε δυνάμει σε Συρία και Ιράκ. Το νομοσχέδιο αυτό προτείνει την επίσημη συνεργασία αυτών των οργανώσεων σε στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ειδικά σε περίπτωση επίθεση από το Ισραήλ ή τι ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, όλε οι συμμετέχουσε τρομοκρατικέ οργανώσει και οι χώρε που τι στηρίζουν θα πρέπει να προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη με στόχο την αποτροπή επιθέσεων και την ενοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινών στρατοπέδων εκπαίδευση, στρατιωτικών Βάσεων και κέντρων συντονισμού επιχειρήσεων. Η δημιουργία αυτού του άξονα τη τρομοκρατία στόχο έχει να ισχυροποιήσει τι επιχειρησιακέ δυνατότητε αυτών των ομάδων, ενώ η εκπαίδευση και οι κοινέ ασκήσει αποσκοπούν στην αύξηση τη ετοιμότητά του για μελλοντικέ επιχειρήσει κατά του Ισραήλ ή άλλων συμφερόντων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.